Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους επικαιρότητας και το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πριν περάσουμε και συζητήσουμε, και θα του δώσουμε το λόγο σε ελάχιστα λεπτά, με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη, τον κύριο Γιώργο Χατζηθεοδόρου, να σας ενημερώσω ότι φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση του κυρίου Τσαβούσογλου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν θα γίνουν δηλώσεις μετά τη συνάντηση. Αυτή την ώρα ο κύριος Τσαβούσογλου μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου εκεί θα συναντηθεί με τον ομολογό του, τον κύριο Δένδια. Κοινές δηλώσεις θα γίνουν 1:15 σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, για να προλαβαίνουμε και την επικαιρότητα, κύριε Χατζηθεοδόρου, σας καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κυρία Οικονόμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Και ξεκινάμε, κύριε Χατζηθεοδόρου, με ποιο θέμα στην ατζέντα της σημερινής συζήτησης? Η ατζέντα είναι πάρα πολύ πλούσια το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό και θα ήθελα να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας το τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, το τι συμβαίνει με τις πολίτες της Ξάνθη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε πάντα το βήμα για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι τρέχουν πάρα πολλά στην επικαιρότητα και εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλό να επιλέξετε εσείς και να με ρωτήσετε. Ωραία. Λοιπόν, άρα βάζω εγώ λοιπόν την ατζέντα, κύριε Χατζηθεοδόρου, και θα μου επιτρέψετε έτσι να ξεκινήσω λίγο με την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την επικαιρότητα. Φαίνεται να έχουμε μια επανεκκίνηση με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, βεβαίως, έτσι, της επανέναρξης των συνομιλιών με την Τουρκία. Βρίσκεται επίσημη επίσκεψη. Είχαμε βέβαια και ένα μέρος ιδιωτικού έτσι προημίου εδώ στην περιοχή της Θράκης με τον του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μευλού Τσαβούσογλου, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή. Εσείς πώς βλέπετε να οδεύουμε τουλάχιστον ως προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα μέσω αυτών των συνομιλιών? Είναι πολύ θετικό το ότι ξαναμπήκαμε στην φάση των συνομιλιών, κάτι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το είχε αποκλείσει όλο αυτό το διάστημα και με τις ιδιαίτερες βέβαια προκλητικές θέσεις και όχι μόνο θέσεις αλλά και πράξεις της Τουρκίας όλα τα προηγούμενα 2 χρόνια. Το είδαμε στην Ανατολική Μεσόγειο, το είδαμε με τις επαναλαμβανόμενες Ναύτεξ και όλες αυτές. Πέρασαν από 1000 κύματα ομολογουμένως. Πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς η Ελλάδα πραγματικά να αντιδράσει έμπρακτα, και νομίζω ότι κάτι που κάναμε εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ γρήγορα με το σκάφος, το Ρούτσεϊτς που είχε βγει τότε στον Μπαρμπαρός, αν θυμάστε, λοιπόν, το οποίο απαντήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς αφήσαμε το Roots Race να κυρνάει κανένα 1,5 χρόνο περίπου μέσα στο Αιγαίο, σαν να είναι το δικό του σπίτι. Το ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια νέα φάση συνομιλιών και προσέγγισης πλέον ότι πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα εννοείται να λυθούν με διπλωματικό τρόπο και πολιτικό τρόπο είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικό. Όσον αφορά την επίσκεψη Τσαβούσογλου, δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσκεψη και με ιδιωτικό χαρακτήρα, όπως θέλουν να την ονομάζουν και οι αξιωματούχοι οι Τούρκοι, στην περιοχή μας. Έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει, όντως. Θυμάμαι τώρα μια. Θα σας πάω στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάμαι τον αξιωματούχο που είχε επισκεφθεί τη χώρα από πλευράς Τουρκίας. Πρέπει να ήταν ο τότε υπουργός εξωτερικών, διότι δίπλα του ήταν και τον ξεναγούσε ο τότε υφυπουργός εξωτερικών, ο κ. Πασχαλίδης, θυμάμαι, σε μια τέτοιου τύπου ιδιωτική επίσκεψη. Ο κύριος Αμανατίδης. Και ήθελα να το θυμίσω έτσι αυτό. Θα σας το πω, επειδή το θυμάμαι κι εγώ. Δεν ήταν ιδιωτική επίσκεψη. Α, ήταν επίσημη. Προσπάθησαν να την περάσουν ως ιδιωτική επίσκεψη, όμως το πρόγραμμα το οποίο επεστάλλει στο Υπουργείο Εξωτερικών φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου ιδιωτική επίσκεψη. Έτσι λοιπόν ακριβώς γι' αυτό και ο κύριος Αμανατίδης τότε το είχε αξιολογήσει ως μη ιδιωτική και ήρθε μαζί του εδώ επάνω. Ακριβώς, και ήταν μαζί του και καλά έκανε και ήταν μαζί του. Εδώ λοιπόν πράγματι είδαμε ότι πέρα από τα προκλητικά μηνύματα στο Twitter του κύριου Τσαβούσογλου, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι ιδιαίτερο. Εδώ θα πρέπει να. Κάτι που να ξαφνιάζει υποψηφιότητα. Θέλετε να πείτε κάτι που να ξαφνιάζει? Κάτι που να ξαφνιάζει. Η επίσκεψή του λοιπόν έγινε στην Κομωτινή, το αναμενόμενο, στο προξενείο, στο τουρκικό προξενείο, στο Τζαλαλμπαγιάρ, και βέβαια ένα γεύμα το οποίο δόθηκε στους
όλους τους αιρετούς της μειονότητας. Νομίζω ότι αυτό περιμέναμε. Το άσχημο ήταν που δεν γνωρίζουμε ακόμα, και εδώ οφείλει και η κυβέρνηση να μας πει, γιατί δεν μπόρεσαν να μπουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι μέσα εκεί και να καταγράψουν όλη αυτή την συνομιλία η οποία θα έγινε, ή τέλος πάντων κάποιες δηλώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν. Εγώ αυτό που θέλω να πω από τη μεριά μας. Στο τουρκικό προξενείο την άδεια δεν θα την έδινε η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, μιλάω για το άλλο. Υπήρχε τρόπος να μπουν και οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Νομίζω ότι εδώ ευθύνεται και η κυβέρνηση με το τι συμφωνίες έχει κάνει. Δεν είναι απλά τα πράγματα εδώ. Στην ιδιωτική επίσκεψη. Ορίστε. Ιδιωτική επίσκεψη χαρακτηρίστηκε. Και έτσι αξιολογήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Ιδιωτική. Ναι, την είσοδο στο προξενείο, το τουρκικό, θα την επέτρεπε. Το Υπουργείο Εξωτερικών του τουρκικού. Όχι η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το ελληνικό Υπουργείο. Υπάρχουν ξέρετε συμφωνίες οι οποίες γίνονται. Δεν μπορεί να μην κάνει και κάποιες δηλώσεις μόνο στα τουρκικά μέσα ο κύριος Τσαβούσογλου. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο νομίζω μπορούμε να το δούμε παρακάτω. Εγώ αυτό που οφείλω να πω από τη δική μας μεριά είναι ότι ο κάθε Τούρκος αξιωματούχος που επισκέπτεται τη Θράκη οφείλει πρώτα απ' όλα να σέβεται τη συνθήκη της Λοζάνης. Η οποία εκεί σαφώς αναφέρεται και μιλάμε για την μουσουλμανική μειονότητα, και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, γιατί μπορούν διάφοροι να σκεφτούν διάφορα. Και αν μη τι άλλο, αν δεν το θυμάται κάποιος δηλαδή από όλα αυτά, μιλάω για τους αξιωματούχους, τους Τούρκους αξιωματούχους, ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, κατά την επίσκεψή του, αν θυμάστε, στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2017, είχε πει λοιπόν τότε ότι στη Δυτική Θράκη υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα τουρκικής, πομακικής και ρωμά προέλευσης. Αυτά είναι τα λόγια του Προέδρου, του κ. Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει μέσα εδώ, ποιες είναι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη Θράκη. Που αυτό έχει να κάνει με το ελληνικό κράτος, αφορά αποκλειστικά εμάς, για όλους τους Έλληνες πολίτες, και αυτό βέβαια δεν είναι ένα θέμα που μπαίνει στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Λοιπόν, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Νομίζω το ξεκαθάρισε και το κόμμα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα. Βεβαίως. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία άμεσα έδωσε ανακοίνωση. Άμεσα δόθηκε ανακοίνωση, γι' αυτό λοιπόν και επαναλαμβάνω και την ανακοίνωση αυτή και ποια είναι η θέση μας, γιατί νομίζω ότι και μέσα από την δική μας παρέμβαση εδώ είναι πιο άμεσο το να φτάσει στους συμπολίτες μας, που ξέρετε ότι η ευαισθησία ιδιαίτερα στους ανθρώπους της Ξάνθης και της Κομωτινής είναι διαφορετική από ό,τι είναι του κατοίκου της Άρτας, του Αγρινίου, όσον αφορά τα μειονοτικά ζητήματα. Και νομίζω ότι περισσότεροι εδώ πια γνωρίζουμε και τα παιχνίδια που παίζονται, τα πολιτικά εννοώ, παίγνια, με την καλή έννοια το λέω. Με καλή έννοια θα μου πείτε, στα πολιτικά παιχνίδια δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ. Αλήθεια. Υποκρύπτονται συμφέροντα, υποκρύπτονται σκοπιμότητες, αλλά νομίζω ότι αυτό το πολιτικό παίγνιο οι πολίτες της περιοχής το γνωρίζουν. Και νομίζω ότι πράγματι και οι δημοσιογράφοι εδώ και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας γενικά, θα λέγαμε και στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, και με την εκδήλωση η οποία έγινε για την Παλαιστίνη το προηγούμενο Σάββατο, νομίζω ότι κράτησα μια πάρα πολύ σωστή και σοβαρή στάση, τουλάχιστον απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρες οι θέσεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς πρεσβεύουμε όλο το διάστημα αυτό, και το ξέρετε και το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μαζί, και όταν είχαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και μετέπειτα. Και πριν, θα έλεγα. Υποψιάζομαι να φέρεστε στις όποιες συμμετοχές υπήρχαν σε αυτή την ανοιχτή πρόσκληση που είχατε απευθύνει. Η ανοιχτή πρόσκληση αυτή που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και έγινε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και στα πλαίσια της κεντρικής εκδήλωσης που είχε γίνει για την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, και νομίζω οφείλαμε να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι βομβαρδίζονται και σκοτώνονται. Νομίζω ότι και αν έβλεπε κανείς και το δημοσίευμα, το πρωτοσέλιδο της Ισραηλινής εφημερίδας προχθές, με τα 67 παιδιά τα οποία είχε φωτογραφίες, τα οποία σκοτώθηκαν από αυτή την επίθεση, νομίζω ότι ήταν εύλογο και ήταν αυτονόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό που πραγματικά πιστεύει και πρεσβεύει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, το ότι μέσα σε αυτή την εκδήλωση υπήρξαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν, και μάλιστα πολλοί, και ίσως φόβησε κάποιους, νομίζω μάλλον δεν γνωρίζουν τι σημαίνει διαπολιτισμικότητα. Έχουν χάσει την επαφή με τη μειονότητα, και αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι πλειονότητα και μειονότητα πορευόμαστε μαζί. Το θέμα είναι να μην είμαστε παράλληλα, να είμαστε μαζί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να λύσουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ. Κοιτάξτε, όσο είμαστε μαζί, είμαστε Ελλάδα. Όσο είμαστε μαζί, είμαστε Ελλάδα, κύριε Χατζηθεοδόρου. Το λέω ευθέως. Το λέω ευθέως, γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί εδώ να υπάρχουν διφορούμενα μηνύματα.
Έτσι δεν είναι. Απόλυτα. Ωραία. Απόλυτα. Λοιπόν. Και όσον αφορά τη θέση μας απέναντι στον ποιος είναι ο μουφτής και ποιον αποδεχόμαστε, εγώ θέλω να θυμίσω ότι τον τοποτηρητή μουφτή που έχουμε σήμερα εδώ. Τον έχει διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει ζήτημα για μας με ποιον και πού και τι κτλ. Το ξεκαθαρίζετε και ορθό. Καλά κάνετε. Απόλυτα, γιατί νομίζω το ξεκαθαρίζετε, ότι καλά κάνετε. Για άλλη μια φορά. Δυστυχώς έλειπα την ημέρα εκείνη. Αλλά κανείς δεν μπορεί όμως να μας χρεώσει το πόσο λίγο ή περισσότερο είμαστε πατριώτες από κάποιους άλλους. Νομίζω ότι τώρα κάποια μηνύματα προφανώς έφτασαν στα αυτιά σας, κύριε Χατζηθοδόρου, για να κάνετε αυτή την τοποθέτηση και σε αυτόν τον τόνο υποψιάζομαι ότι κάποια μηνύματα έφτασαν στα αυτιά. Πολλά μηνύματα έχουν φτάσει, βεβαίως, και θετικά και αρνητικά, όμως νομίζω ότι εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε πάντα με την πατρίδα και το έχουμε αποδείξει αυτό όχι μόνο στο τελευταίο διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω μόνο γι' αυτό, αλλά η αριστερά ανέκαθεν ήταν αυτή που πήγε στο βουνό, ήταν αυτή η οποία ήταν στους ηττημένους, δυστυχώς, του εμφυλίου πολέμου και με όλα τα κακά και τα δεινά τα οποία εξακολούθησαν και δυστυχώς σήμερα τα ζούμε για άλλη μια φορά από μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά δηλώνει, η οποία ουσιαστικά παίζει ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ξέρετε τι με ενόχλησε, όχι μόνο εμένα, νομίζω και πάρα πολλούς, στα πλαίσια της εκδήλωσης που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ακούγοντας έναν πρωθυπουργό διχαστικό, και μάλιστα σε αυτές τις δύσκολες ώρες, πραγματικά εκεί ανατριχιάζεις. Γιατί λες ότι εδώ μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την δύσκολα τροπό στην οποία έχουμε μπει. Και έτσι, αν έχω ένα λεπτό να ξαναθυμίσω τι σήμαινε η τετραετία ΣΥΡΙΖΑ για όλο αυτό το διάστημα, ότι ουσιαστικά ήταν ένα φωτεινό διάλειμμα απέναντι στη ρεμούλα και στη διαφθορά των κυβερνήσεων της δεξιάς. Και μάλιστα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν 40 χρόνια και έφτασαν τη χώρα το 2011 σε αυτό το χάλι. Που ήταν αυτοί οι οποίοι φώναζαν στην διακυβέρνηση Σαμαρά «Βάστα Σόιμπλε». Εμείς λοιπόν καταφέραμε να διώξουμε και το Σόιμπλε, εμείς καταφέραμε να βγάλουμε και τη χώρα από τα μνημόνια το 2018 και σήμερα είμαστε υπερήφανοι για ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και βλέποντας, κυρία Οικονόμου, τα νούμερα, το 27% της ανεργίας τότε, που το κατεβάσαμε στο 17%, το ότι στηρίξαμε την πρώτη κατοικία, το ότι αυξήσαμε τον κατώτερο μισθό, το ότι σταματήσαμε τον υποκατώτατο μισθό, σήμερα λοιπόν έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, αφήνει ξέφραγο το αμπέλι στους βιομηχάνους, στο μεγάλο κεφάλαιο και λέει ότι θα δουλεύετε υπερορίες και μάλιστα δεν θα πληρώνεστε σε λεφτά, δεν πειράζει, θα πληρώνεστε όμως σε ρεπό. Τέτοια κατάντια στα εργασιακά μας δεν είχαμε ποτέ. Γι' αυτό και ο πρόεδρός μας, αυτό που έβαλε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά είναι για μας η μητέρα των μαχών τα εργασιακά και θα συνεχίσει. Κήρυξε ανένδοτο ο ΣΥΡΙΖΑ για το εργασιακό νομοσχέδιο. Ναι, θα είναι πολύ μεγάλη αντίδραση, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ, και όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Και αυτό που είναι σημαντικό και δεσμευόμαστε, ότι αυτός ο νόμος Χατζηδάκη δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ. Την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, αυτός ο νόμος θα καταργηθεί αμέσως. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ανάγκη και απέτηση της κοινωνίας μας. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου μια διαπίστωση. Παρακαλώ. Ακούω τον τόνο. Ακούω έτσι και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήσετε. Και μου δίνετε την αίσθηση ότι βλέπετε να πλησιάζουν εκλογές. Αυτό εκτιμάτε? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αλλαγή πλεύσης, ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού, προς το ακροδεξιό αυτό, προς την ακροδεξιά αυτή κατεύθυνση, υποδηλώνει τελικά αυτή τη στιγμή την αμηχανία του. Και αν και έχει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας, που θα μπορούσε να κυβερνήσει 4 χρόνια, δεν το έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία και το είδαμε τα τελευταία χρόνια αυτό. Καμιά δεξιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να κυβερνήσει 4 χρόνια. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι η ίδια ακριβώς συνταχή. Το πρόγραμμά του πάντως το τρέχει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Δηλαδή όλα όσα είχε ανακοινώσει στην προεκλογική περίοδο, το έχει τρέξει και σε δύσκολη περίοδο, μέσα σε υγειονομική κρίση. Είναι μια αλήθεια που λέτε, πραγματικά ό,τι ακριβώς είπε το κάνει. Διέλυσε τα εργασιακά. Έχει μια συνέπεια, εν πάση περιπτώσει. Μεγάλη συνέπεια. Διέλυσε τη δημόσια υγεία, διαλύει τη δημόσια παιδεία. Πραγματικά, ό,τι είπε το έκανε.
και εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη. Δυστυχώς. Μπορεί να διαφωνείτε με τις πολιτικές κατευθύνσεις, αλλά είχε δεσμευτεί δημόσια. Είχε γίνει διάλογο στην προεκλογική περίοδο. Και υπερψηφίστηκε, κύριε Χατζηθοδόρου, αυτό ακριβώς η πρόταση αυτή. Αυτό ακριβώς τονίζω, κύριε Οικονόμου, και αυτό ακριβώς λέω. Τα ψέματα του κυρίου Μητσοτάκη, λοιπόν, πριν, όταν φόρεσε την περικεφαλαία και πήρε την ασπίδα του Μακεδονομάχου, και σήμερα έρχεται και λέει ότι πρέπει αυτή η συμφωνία να την τιμήσουμε και να την τηρήσουμε, και βέβαια η δυσκολία του αυτή τη στιγμή να φέρει τους ανάλογους νόμους οι οποίοι θα πρέπει να ψηφιστούν από την Ελληνική Βουλή, δείχνει λοιπόν την αδυναμία του και τα ψέματα τα οποία έλεγε. Νομίζω ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έχει φτάσει και στο δεύτερο, νομίζω δεν έχει πολύ μέλλον, το βλέπει και αυτός και στην αυτό. Φαίνεται ότι πηγαίνει στα βράχια. Νομίζω ότι το είδατε και με το νομοσχέδιο της συνεπιμέλειας. Αρχίζουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία να αντιδρούν. Είδατε και τα λόγια του κυρίου Τζαβάρα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι φανερά πλέον και στην ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει τότε στην έκθεση. Τώρα το να το λέει αυτό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η διαφωνία είναι, επιτρέψτε μου να πω, παγιωμένη ιδεολογική θέση, είναι εντυπωσιακό, κύριε Χατζηθεοδόρου. Κύριε Οικονόμου, εγώ δεν διαφωνώ με τη διαφωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικές θέσεις. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο όμως. Δεν μιλάμε σε ιδεολογικό επίπεδο μέσα στο κόμμα. Μιλάμε σε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αποδομείται από μόνη της. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είδατε τα μνημόνια τα οποία δύσκολα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί παλέψαμε για ένα στόχο ότι πρέπει η χώρα να βγει από αυτή τη δημόκλεια σπάθη που είχαμε πάνω το κεφάλι μας. Και το καταφέραμε. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για ιδεολογικές διαφορές ακόμα και μέσα σε ένα κόμμα. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτά είναι δικά τους θέματα, θα τα λύσουν. Το θέμα ότι αυτό το κόμμα κυβερνάει. Και εμείς δυστυχώς το βιώνουμε αυτό εδώ. Η διάλυση δηλαδή της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας είναι κάτι φανερό. Το ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης για τρίτη συνεχόμενη φορά απέτυχε να απαντήσει την ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, όσον αφορά την βάση εισαγωγής, που θα έχουμε 25.000 λιγότερους φοιτητές σήμερα, φέτος, στα πανεπιστήμια, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πνίγμα. Και ξέρετε που θα πάνε όλοι αυτοί? Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Στα κολέγια τα οποία προσπάθησε να εξισώσει η κυρία Κεραμέως. Δεν είναι τυχαίο. Είναι business, κυρία Οικονόμου. Νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα το βιώσουμε ακόμα περισσότερο στο πετσί μας. Κύριε Οικονόμου, να σας θυμίσω ότι από αύριο πάβει ο πτωχευτικός κώδικας. Ναι, είναι από αύριο τελειώνει το αστείο. Θα έχουμε 25.000 πληστηριασμούς άμεσα. Δεν το περιμένατε, κύριε Χατζηθεοδόρου. Το διαχειριστήκατε το θέμα, δεν το περιμένατε. Το κλείσατε ώστε να μην ξαναεπανέλθει. Το σώσαμε. Το κλείσατε για να μην ξαναεπανέλθει. Να το κλείσουμε. Το σώσαμε. Ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό. Είχαμε καταθέσει και την πρότασή μας μετά το 19. Είχε δεχθεί μεγάλη κριτική τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, σας το θυμίζω. Δεν έγινε ούτε ένας πληστηριασμός επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει. Και τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Δεν καταφέραμε να το τελειώσουμε. Κύριε Οικονόμου, δεν καταφέραμε μέσα 4,5 χρόνια να φτιάξουμε την Ελλάδα που κατέστρεψαν 40 χρόνια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Θα ήταν και τρομερό και παράλογο αυτό να μπορούσε να συμβεί. Ή η απέτηση αυτή τη στιγμή που έχει, που έχουν μάλιστα οι αντίπαλοι μας, που λένε ότι σας θέλουμε ένα διαφορετικό κόμμα, σας θέλουμε ένα κανονικό κόμμα. Τι σημαίνει κανονικό κόμμα? Εμείς είμαστε ένα ριζοσπαστικό κόμμα της αριστεράς, γι' αυτό μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι στις εκλογές που χάσαμε, κύριε Οικονόμου, πήραμε 32%. Βλέπετε ότι σήμερα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία σέρνεται η ουρά του Κινάλ και ψηφίζει ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Είναι πραγματικά κατάπτυστο αυτό που συμβαίνει με το Κινάλ. Δεν το βλέπετε? Όμως, δυστυχώς, ο τρόπος για να το επικοινωνήσουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποτε και εσείς χρειάστηκε να συμπράξετε με διαφορετικού ιδεολογικού κιόλας υπόβαθρου κόμμα για να συγκυβερνήσετε. Γιατί είναι κατάπτυστο, δεν το καταλαβαίνω. Όχι. Κατάπτυστο είναι όταν το Κινάλ, το πρώην Πασόκ δηλαδή, δεν ψήφισε την απλή αναλογική. Όταν σήμερα ψηφίζει την κατάρριξη των συλλογικών συμβάσεων. Δεν μπορεί αυτοί να λέγονται σοσιαλιστές, κύριε Οικονόμου, γι' αυτό είναι κατάπτυστο. Γι' αυτό είναι κατάπτυστο. Και φάνηκε όμως, νομίζω ότι τιμωρήθηκε το Πασόκ, τιμωρήθηκε το Κινάλ και έχει φτάσει στο 5% και ίσως να εξαφανιστεί εντελώς. Από εκεί και πέρα όμως δεν μας αφορά, είναι δικό τους θέμα. Είναι καλό όμως να το λέμε όταν μας δίνεται τουλάχιστον η δυνατότητα, γιατί ξέρετε, αυτό ακριβώς δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
δεν είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει αυτά που έκανε και αυτά που λέει ότι θα κάνει από εδώ και πέρα. Είναι τυχαίο που όλα τα κανάλια τα πανελλαδικά παίζουν τον Μωυσή, τον Iron Man, δηλαδή κύριε οικονόμου. Πραγματικά έχουμε γίνει γραφικοί και στην Ευρώπη. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Ξεφτιλίζεται η Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω ότι είναι πλέον εύλογο, το βλέπουμε όλοι και είδαμε και προχθές τις δηλώσεις του κυρίου Λασκαρίδη, του εφοπλιστή, που μπορεί και μιλάει με αυτόν τον τρόπο στον πρωθυπουργό της χώρας. Ξέρετε όμως γιατί μπορεί? Γιατί επιχορηγεί τη γυναίκα του πρωθυπουργού, γιατί τσοντάρει λοιπόν και είναι ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό μπορεί. Άρα λοιπόν δεν κυβερνάει ο πρωθυπουργός αυτός, δεν κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση. Τα πίσω συμφέροντα, τα πολύ μεγάλα πίσω συμφέροντα που έχουν και ονόματα επώνυμα. Μάλιστα. Όλα καλώς καμωμένα ήταν στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ταλανίζεται τώρα λίγο με την Επιτροπή εκεί στη Βουλή την προανακριτική για την περίπτωση Παπά. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε και ανοίγετε αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι... Σας ακούμε, ολοκληρώνετε, τοποθετήστε, ο λόγος σας είναι ξεκάθαρος, αλλά οφείλω και πρέπει να σταθώ έτσι και στα ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να ταλανίζουν την επικαιρότητα. Βεβαίως. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Θεωρώ ότι σε αυτόν τον λάκκο που πήγε να ανοίξει για το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μητσοτάκης θα πέσει ο ίδιος μέσα. Φαίνεται αυτό βέβαια. Είδατε και από τις καταθέσεις λοιπόν του κ. Καλογρίτσα, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει τίποτα απολύτως να πει. Είδατε και την αγανάκτηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ότι τελικά μας ταλαιπωρείτε εδώ, κύριε Καλογρίτσα. Είδατε προχθές και την κατάθεση του κυρίου Βερίκιου, που έδωσε στεγνά τον κύριο Καλογρίτσα και μάλιστα μέσα από ένα μεγάλο επιχειρηματία, τον κύριο Κουντομινά. Λοιπόν, νομίζω ότι όλο αυτό λοιπόν καταραίει καθημερινά και προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να το συντηρήσει μέσα από τα πετσωμένα, πληρωμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας τα οποία διαθέτει. Όμως θεωρώ ότι δεν έχει πολύ μέλλον όλη αυτή η ιστορία και η προανακριτική πολύ γρήγορα θα κλείσει και θα κλείσει εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι από την αρχή το λέγαμε και είναι πολύ ξεκάθαρο. Και επειδή μαθαίνω και το τι συμβαίνει και μέσα στην προανακριτική, νομίζω ότι είναι τεράστια πλέον τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και ο ίδιος ο πρόεδρος της προανακριτικής, ο οποίος παρανόμως κιόλας, σβήνει και πράγματα μέσα από τα πρακτικά της προανακριτικής. Έχουν γίνει απίστευτες καταγγελίες και έχουν βγει προς τα έξω διάλογοι οι οποίοι δεν τιμούν, επιτρέψτε μου να πω έτσι, και την τη Βουλή μας και τη Δημοκρατία μας. Απίστευτα πράγματα. Είναι λυπηρό λοιπόν. Όχι, πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της, να δούμε τι συνέβη. Θυμίζω το θέμα αυτό μας είχε απασχολήσει και μαζί, κύριε Χατζηθόδωρο. Θα το ολοκληρώσει, κύριε Οικονόμου, το έργο της, και νομίζω, αλλά δεν θα είναι το αποτέλεσμα αυτό που ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης. Δυστυχώς γι' αυτόν έπαιξε νομίζω και έχασε. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος εκλέχθηκε πρωθυπουργός με ψέματα, εκλέχθηκε πρωθυπουργός με στημένα σκάνδαλα τα οποία δεν υπήρχαν, νομίζω ότι αυτά θα τα βρει μπροστά του και θα τα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Όμως δεν μας ενδιαφέρει για το μέλλον του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης Κωνσταντίνος φρόντισε όλη την οικογένειά του να την κάνει πάμπλουτη, αν και δεν έχει δουλέψει κανείς στον ιδιωτικό τομέα που στηρίζουν με λύσα και με τόση επιμονή όλοι αυτοί είναι ακρατικοδίαιτοι, οπότε δεν έχουμε άγχος για το τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης στη ζωή του. Θα το βρει το δρόμο του. Έχει τόσα πολλά χρήματα από τον μπαμπά του, θα το βρει το δρόμο του. Μας ανησυχεί ότι δυστυχώς έχει πάει τη χώρα πάρα πολύ πίσω, θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να επαναφέρουμε την υγεία εκεί που πρέπει, για να φέρουμε την παιδεία εκεί που πρέπει. Και πάμε, κυρία Οικονόμου, λίγο στα δικά μας, αφού μιλήσαμε για την υγεία και είδαμε το νοσοκομείο της Ξάνθης. Νομίζω ότι είδατε την ανακοίνωση, την βγάλατε και την ανακοίνωση και εσείς των γιατρών. Εμείς επικοινωνήσαμε αμέσως και με το Προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου των Νοσοκομειακών Γιατρών. Την Πέμπτη θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη ενημέρωση, θα είναι καλεσμένα και όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και όλοι οι φορείς και παράγοντες του τόπου για το τι συμβαίνει σήμερα στο νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που το αφήσαμε χωρίς έξοδα, με γιατρούς, και αυτή τη στιγμή ξαναεπιστρέφει δυστυχώς το 2014, όταν ο τότε Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ήθελε να το κάνει κέντρο υγείας. Αυτός είναι ο στόχος τους, αυτό είναι το σκεπτικό τους. Όλοι στους ιδιώτες, στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και βλέπουμε λοιπόν και τη διαχείριση της πανδημίας, βλέπουμε ότι σήμερα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, με 12.000 και νεκρούς, και δυστυχώς ο Πρωθυπουργός μας δεν έχει χάσει ούτε ένα τριήμερο, ούτε ένα Σαββατοκύριακο το να μην πάει διακοπές. Είναι πραγματικά τόσο λαζονικό, και μάλιστα απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι 6-7 μήνες στα σπίτια τους, χωρίς δουλειές, και μάλιστα με επιχειρήσεις που το 20% των επιχειρήσεων που λέγαμε, κύριε Οικονόμου, ήδη ακόμα δεν έχει ανοίξει.
Και αυτές που άνοιξαν, βλέπετε ότι πηγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα και πολύ, πολύ ζόρικα, νομίζω. Και είναι αναμενόμενο αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω. Είναι κάτι που το ξέραμε. Μουδιασμένα θα είναι για ένα διάστημα τα πάντα. Ελπίζω, κυρία Οικονόμου, να μην πέσουμε και στο τέταρτο κύμα. Γιατί βλέπετε ότι ο τουρισμός μας άνοιξε πάλι διάπλατα. Και είδατε... Ναι, αλλά τρέχει και το πρόγραμμα εμβολιασμών. Θωρακίζεται εκεί. Είναι μια αλήθεια, τρέχει. Εμβολιαζόμαστε όλοι. Αυτό δεν το συζητώ και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι θετικό αυτό που συμβαίνει εδώ. Έχουμε αργήσει, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είδα όμως και τις ακυρώσεις της TUI, που ουσιαστικά επίσης χορηγεί της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε ότι ακύρωσαν σε 10 νησιά μας. Αυτή τη στιγμή τα 10 μεγάλα προγράμματα της TUI στα 10 νησιά μας. Αυτό είναι λυπηρό. Όταν είχε φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει το 19 35 εκατομμύρια τουρίστες, φτάνουμε σήμερα και με άλλα δεδομένα δεν γίνεται σύγκριση. Οι συγκρίσεις γίνονται με τον τρόπο που δουλεύει συστηματικά. Όμως, όταν ανοίγει τον τουρισμό, να το θυμηθούμε πέρυσι, κύριε Οικονόμου, που άνοιξε ο τουρισμός πολύ όμορφα σε ένα ιδηλιακό τοπίο στη Σαντορίνη. Τι πάθαμε όλο το επόμενο διάστημα. Κάπως έτσι. Και πάλι οι συνθήκες δεν ήταν. Και ο κύριος Θεοχάρης και ο κύριος Μητσοτάκης. Κανονικές. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όμως. Και η TUI Αγγλίας, νομίζω, ότι έδωσε την απάντηση στον κύριο Θεοχάρη που ήταν εκεί προχθές, με τις ακυρώσεις αυτές. Δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εάν εμείς δεν εκμεταλλευτούμε λοιπόν σωστά τα 37 δις που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν εκμεταλλευτούν σωστά το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι αυτή τη στιγμή ένα πραγματικά σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να τονώσουμε την οικονομία μας και ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις και τους μικρομεσαίους, λοιπόν πάλι θα έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πλέον οικονομική πανδημία, παράλληλα με την υγειονομική, την οποία ελπίζουμε ότι την επόμενη χρονιά δεν θα έχουμε με τους εμβολιασμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Θα θυμάστε βέβαια και την πρόταση την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός μας, το σχέδιο Ελλάδα Plus, Ελλάδα Συν. Μας το παρουσίασε ο αναπληρωτής σας. Νομίζω σας το είχαμε στείλει κιόλας και το είχαμε βγάλει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό με συγκεκριμένα κριτήρια για το τι μπορούμε να κάνουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε και αν έχουμε και λίγο χρόνο, ίσως να μπορούμε να πούμε και λίγα πράγματα. Να σας ακούσουμε. Πάντως θέλω να θυμίσω ότι ο αναπληρωτής συντονιστής της νομαρχιακής είχε σταθεί στο σύνολο των αξώνων της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι. Είναι ουσιαστικά το αντίπαλον δέος του Ελλάδα 2.0 η πρόταση αυτή του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι μια πρόταση στοχευμένη, είναι μια πρόταση κοστολογημένη και νομίζω ότι αυτό δεν έγινε μια πρόταση γιατί βγήκε από το κεφάλι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έγινε μέσα από τη διαβούλευση με τους ανθρώπους της αγοράς και είδατε βέβαια και τη συμμετοχή των ανθρώπων που ήταν στο πάνελ μετά την παρουσίαση από τον πρόεδρο. Ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ήταν άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι οι οποίοι ζουν και ξέρουν το τι συμβαίνει και ξέρετε, καθόλου ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν ο κύριος Μίχαλος. Ο γνωστός κύριος Μίχαλος, λοιπόν, που καθόλου ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι εκτιμούν, βλέπουν, συγκρίνουν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα λάθη που έκανε τα 4,5 χρόνια, αλλά και τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει σήμερα για το πώς θα βγούμε από αυτή τη δύσκολη μετάβαση της πανδημίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε ξανά στην ανάκαμψη. Δυστυχώς με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα φαίνεται ότι γίνονται χειρότερα και θα το δούμε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Αυτό που είπατε πριν για τις εκλογές και οικονόμου, πράγματι φαίνεται ότι υπάρχουν αυτά τα σενάρια και τα σχέδια τα οποία παίζουν. Ανησυχούν και οι κρυφές δημοσκοπήσεις οι οποίες φτάνουν στα επιτελεία των κομμάτων. Ανησυχεί πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης. Και τι λένε οι κρυφές δημοσκοπήσεις, δηλαδή. Νομίζω ότι η ψαλίδα έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια οι επόμενες εκλογές θα είναι οι εκλογές με την απλή αναλογική, την οποία ψηφίσαμε εμείς και όχι η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Νομίζω θα το πληρώσουν αυτό και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Και βέβαια είδατε... Πάμε σε διπλές εκλογές, βρε κύριε Χατζη Θεοδόρου. Μην βιάζεστε για διπλές εκλογές. Εμείς δεν θέλουμε διπλές εκλογές. Εμείς θέλουμε εκλογές. Θα πει διπλές εκλογές. Αυτά είναι σενάρια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για τις διπλές εκλογές. Και αυτού οι οποίοι έχουν άλλα προβλήματα. Εμείς όμως είδατε... Εσείς δηλαδή το βλέπετε ξεκάθαρο το τοπίο. Εγώ βλέπω το τοπίο ότι θα είναι διαφορετικό. Ξεκάθαρο δεν μπορώ να πω. Στην πολιτική δεν μιλάμε με απολυτότητες. Όμως βλέπω ότι οι εκλογές θα γίνουν με αυτό το σύστημα το οποίο φέραμε εμείς και ψηφίσαμε την απλή και άδολη αναλογική. Και βέβαια, η οποία έχει καταργηθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για το θέμα των εθνικών εκλογών παραμένει ανοιχτή. Έτσι δεν μπορεί να κλείσει. Δεν μπορεί τίποτα να αλλάξει. Είδατε προχθές
και το στράτσο που έφαγε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της και ο κύριος Βορύδης, που ήθελαν να περάσουν με τους 200 ψήφους την ψήφο των αποδήμων. Εμείς ήμασταν σταθεροί στη θέση μας από την αρχή, ότι πράγματι οι απόδημοι πρέπει να ψηφίσουν, πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με συγκεκριμένες έδρες, τις οποίες θα ψηφίζει όλη η ομογένεια από όπου και αν βρίσκεται, με συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό είχε συμφωνήσει τότε και η Νέα Δημοκρατία, το κάναμε το 19, συμφωνήσαμε και με την αλλαγή του στο Σύνταγμα. Λοιπόν, και αυτή είναι η σταθερή μας θέση. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε σταθεροί στη θέση μας και δεν αλλάζουμε θέσεις όπως μας βολεύει κάθε φορά. Νομίζω ότι πήραν την απάντηση όμως και οι επόμενες εκλογές λοιπόν θα γίνουν με την απλή αναλογική. Τώρα όσον αφορά τα δημοτικά είναι μια άλλη ιστορία εκεί. Εκεί θα το δούμε. Άλλαξαν τα δεδομένα πλέον. Άλλαξαν. Ήταν και αναμενόμενο. Τα δεδομένα, κυρία Οικονόμου, άλλαξαν από τον... Και ήταν και αναμενόμενο. Ήταν ίσως ένα θέμα στο οποίο να άργησε να το υλοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με όλα όσα υλοποίησε από την εκλογή του μέχρι σήμερα, γιατί θυμίζω ότι η δέσμευσή του ήταν κατηγορηματική. Θα είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξουμε, είχε πει τότε ο κύριος Μητσοτάκης, πριν, στην προεκλογική περίοδο, πριν αναλάβει πρωθυπουργός. Κύριε Οικονόμου, το άλλαξε. Όχι, ήταν συνεπέστατος ο κύριος Μητσοτάκης, τα διέλυσε όλα. Διέλυσε και τον Κλειστένη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο ο κύριος Θεοδωρικάκος με 14 τροπολογίες. Οπότε διέλυσε όλα τα δημοτικά συμβούλια, κατάργησε την δημοκρατία μέσα στα δημοτικά συμβούλια και ουσιαστικά χαρακτήρισε. Πείτε μου, κύριε Χατζηθοδόρου, θα σας κάνω μια ερώτηση. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Υποθετική είναι. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο σαν υποθετικό σενάριο. Εκλεγήκατε, παίρνουμε σαν παράδειγμα την Ξάνθη για να μπορούμε να είμαστε και συγκεκριμένοι και κατανοητοί από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Ολοκληρώνονται λοιπόν οι εκλογές με τα αποτελέσματα και τα ποσοστά τα οποία έχουμε και για το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο. Και πείτε μου σας παρακαλώ, κύριε Χατζηθεοδόρου, με την πολιτική συμπεριφορά, τις θέσεις και τις απόψεις οι οποίες επικρατούν μέσα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Εσείς πιστεύετε ότι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να αναπτυχθούν αυτές οι συμπράξεις, αυτές οι πολιτικές συνέργειες, συνεργασίες για να μπορέσει να διοικηθεί ο Δήμος ή ένας οποιοσδήποτε Δήμος? Το σενάριο αυτό που λέτε δεν είναι υποθετικό, κύριε Οικονόμου. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικό. Και να σας πω γιατί είναι πραγματικό. Για να σας ακούσω. Από τις... Μετά τις 14 τροπολογίες που έφερε λοιπόν ο κύριος Θεοδωρικάκος και διέλυσε ουσιαστικά τα δημοτικά συμβούλια, αυτό τελικά που έγινε και περιμέναμε όλοι, γιατί εκλεγήκαμε με ένα διαφορετικό νόμο, ξέραμε πάρα πολύ καλά όσοι εκλεγήκαμε μέσα εκεί ότι εμείς θα υπηρετήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμο μας με βάση τη συνεργασία όλων. Και νομίζω ότι ο πρώτος ο οποίος όφιλε να το κάνει αυτό ήταν ο Δήμαρχος, η εκλεγμένη Δημοτική Αρχή, η οποία με βάση τη συνεργασία θα μπορούσε να προχωρήσει το Δήμο μπροστά. Του δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα του κάθε δημάρχου με την μειοψηφία να κυβερνήσει. Και το έκανε με τον καλύτερο και το κάνει με τον καλύτερο τρόπο και ο κύριος Τσέπελης εδώ. Και βλέπουμε ότι ο Δήμος μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει βάλει και μία πέτρα πάνω στην άλλη. Ένα αυτό. Δεύτερο. Να δούμε λοιπόν τώρα εδώ. Για κοιτάξτε λοιπόν τώρα πώς από εκείνη τη στιγμή και μετά η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μία παράταξη, αλλά εγώ θα έλεγα και δύο και τρεις και τέσσερις δημοτικές παρατάξεις, καμιά φορά και πέντε δημοτικές παρατάξεις, συνέργησαν έτσι ώστε να φέρουμε σημαντικά πράγματα και ζητήματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να προτείνουμε χέρι συνεργασίας και φιλίας και στήριξης στο Δήμαρχο, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα και τους πάντες. Και αυτή τη στιγμή ακολουθεί το δικό του δρόμο που εγώ αποφασίζω και διατάσω, που ουσιαστικά μέσα από εκεί τρεις άνθρωποι κινούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζουν για όλη την πόλη. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο έδειξε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους δημάρχους όλης της χώρας. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν μια πολιτική δέσμευση προεκλογική. Με το που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αναμενόμενη. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που έγινε πριν από μια-δυο εβδομάδες, την κατάργηση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν αντιδημοκρατικό. Η κατάργηση της απλής αναλογικής έγινε, σας είπα, από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που δεν άφησε τα δημοτικά συμβούλια, τα οποία εκλέχθηκαν με ένα συγκεκριμένο νόμο, να δοκιμάσουμε λοιπόν το τι σημαίνει απλή αναλογική. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή η δεξιά, η νεοφιλελεύθερη, η θατσερική, η δεξιά του Ρίγκαν, αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει. Να κρύψει από τους
πολίτες, από τους δημότες, ότι η συνεργασία μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία απολαμβάνουν όλες οι δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης, γιατί παντού υπάρχει απλή αναλογική, και στις πιο νεοφιλελεύθερες χώρες, λοιπόν, και στις πιο συντηρητικές και δεξιές χώρες στην Ευρώπη, αυτό ακριβώς δεν ήθελε. Να μην φανεί ότι αυτή η απλή αναλογική στους Δήμους μπορεί να παράξει συνεργασίες και να παράξει έργο. Αυτό ακριβώς ήθελε. Και τι ήθελε να κάνει? Να κρατήσει όλες τις δυνάμεις σε συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένο κόμμα, οι οποίοι λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Απευθείας αναθέσεις. Εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις χωρίς ένα σημαντικό έργο στην πόλη μας. Αν πιάσουμε λοιπόν το δρόμο μας από το Φόρο μέχρι το κέντρο της πόλης, αν δείτε, κυρία οικονόμου, να έχει πέσει ένα καινούριο τούβλο, μία καινούρια πέτρα η μία πάνω στην άλλη, εγώ πραγματικά θα παραιτηθώ. Εδώ η οικονομία ήταν κλειστή λοιπόν, ένα χρόνο, βρε κύριε Χατζηθοδόρου. Όχι, κυρία οικονόμου. Η οικονομία μπορεί να ήταν κλειστή, όμως τα 2 εκατομμύρια που ήρθαν στο Δήμο μας για την πανδημία, πείτε μου εσείς που πήγανε. Πείτε μου εσείς που πήγανε. Γιατί το κολυμπητήριο δεν μπόρεσε να ανοίξει, κυρία οικονόμου, τα τελευταία 2 χρόνια, φταίει η πανδημία. Γιατί δεν έγινε κάτι με τις μελέτες, τις αδειοδοτήσεις των νέων σχολείων, το 4ο Λύκειο, το 18ο Δημοτικό, γιατί είχαμε την πανδημία. Όχι, κύριε οικονόμου. Αυτά εδώ τα λέει η Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι μέρος από αυτά έχει ανακοινωθεί ότι έχουν δρομολογηθεί. Βεβαίως, κύριε οικονόμου, εδώ και 30 χρόνια. Όλα δρομολογημένα είναι, κύριε οικονόμου. Όλα δρομολογημένα είναι. Το έργο δεν βλέπουμε. Το κολυμπητήριο καταστράφηκε 5 φορές. Με 250 χιλιάρικα λοιπόν στην ερώτηση που είχα κάνει εγώ το Δεκέμβριο του 19 τότε, και ήταν και η αναπληρώτρια διευθύντρια των τεχνικών υπηρεσιών, μου είχε πει λοιπόν τότε ότι είχε ήδη γίνει ένα έργο των 400 χιλιάδων από τον προηγούμενο δήμαρχο, και με 250 χιλιάρικα το Μάρτιο του 20, το κολυμπητήριο θα δούλευε και θα μπορούσαν να μπουν τα παιδιά μας μέσα. Δεν έγινε τίποτα, κυρία οικονόμου. Το κολυμπητήριο λελατήθηκε τόσες φορές, ξανά έγιναν εργασίες, ξανά έγιναν μελέτες, δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα και το έργο είναι μηδενικό. Δεν το λέω εγώ, το βλέπετε, είναι ζωντανό στην πόλη μας. Και θα το δείτε και το επόμενο διάστημα. Το λένε όλοι. Όμως, σας είπα, αυτό που ήθελε να κρύψει η Νέα Δημοκρατία από τους Δήμους ήταν ότι πράγματι εδώ θα υπήρχε συνεργασία. Και εμείς αποδείξαμε στην αντιπολίτευση ότι μπορούμε με τις τεράστιες διαφορές τις ιδεολογικές που έχουμε ως χώροι πολιτικοί, αν θέλετε, μέσα στο Δήμο, ότι για την πόλη μας είμαστε πάνω απ' όλα ξανθιώτες. Τα βάλαμε κάτω, συμφωνήσαμε, είδαμε και προχωρήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα και πολλές προτάσεις και βγάλαμε πάρα πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και το βλέπετε και εσείς κάθε φορά που γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο και το βλέπει και η πόλη. Και θα έχουμε να δούμε και πολύ καλύτερα πράγματα το επόμενο διάστημα. Αυτό που προσπάθησε να καλύψει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν το γνωρίζουμε σήμερα και εμείς θα το ανατρέψουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ίσως θα τους πολεμήσουμε μάλλον, κυρία οικονόμου, με τα δικά τους όπλα. Και ξέρετε, είναι πολύ πιο γλυκιά αυτή η νίκη, γιατί θα χάσουν με τα δικά τους όπλα. Αυτή η σύμπραξη σε επίπεδο αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, γιατί βγαίνουν και κοινές ανακοινώσεις, γίνονται ερωτήσεις οι οποίες υπογράφονται από κοινού. Και αναφορές. Και αναφορές. Αποκεντρωμένοι, βεβαίως. Παρανομίες των συμμετοχών των Δημοτικών ενδέχεται, κύριε Χατζηθοδόρου, να έχει να αφήσει αποτύπωμα πολιτική σύμπραξη στις επόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε οικονόμου, είναι όλα ανοιχτά. Όταν συμφωνούμε ότι η πόλη μας πραγματικά είναι στο σημείο μηδέν, ότι θα πρέπει πλέον εμείς οι υπεύθυνοι που ασχολούμαστε με τα κοινά και καλούμε και όλους τους άλλους που θέλουν να βοηθήσουν, πραγματικά νομίζουμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ίσως μια μεγάλη συμμαχία είναι αυτή που θα μπορέσει να ξεβαλτώσει αυτόν τον τόπο. Να φύγει όλο αυτό το παλιό, το οποίο ουσιαστικά έχει σαρώσει την πόλη τα τελευταία 40 χρόνια, και μάλιστα όταν ξέρουμε ότι ο σημερινός μας δήμαρχος είχε 32 χρόνια εμπειρίας και προϋπηρεσίας στο Δήμο και είναι 2 χρόνια δήμαρχος, με τόσα χρήματα τα οποία εισέπραξε και με την πανδημία, τα οποία βρήκε όμως και γεμάτα ταμεία στο Δήμο και δεν κατάφερε να κάνει τίποτα πέρα από απευθείας αναθέσεις σε μετέρους και κολλητούς και να διορίσει ένα άπειρο κόσμο γύρω του και μάλιστα χωρίς αντικείμενο. Λοιπόν, κύριε οικονόμου, υπάρχουν πακέτα από την Ευρώπη, υπάρχουν πακέτα από την περιφέρεια, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να φανούν και να γίνουν στην πόλη μέσα στα πρώτα 2 χρόνια. Το λέτε σαν να έχει παρανομήσει. Όχι, δεν μιλάω για παρανομία. Ναι, γι' αυτό και το βάζω. Το λέτε με έναν τέτοιο τόνο που. Εκμεταλλεύτηκε αυτό ακριβώς που του έδωσε το δώρο ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επέβαλε στους Δήμους
με την έννοια της κυβερνησιμότητας, θυμίζω, έτσι. Είχε, με την έννοια της κυβερνησιμότητας, όπως την αντιλαμβάνομαι, κ. Θεοδωρικάκος, εν πάση περιπτώσει. Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος. Εγώ μιλάω για άλλο. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Τσέπελη. Ναι, γι' αυτό το λέω, το λέτε με ένα τόνο. Αυτός είναι ο τρόπος που δόθηκε στους Δήμους για να λειτουργήσουν. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, με πονάει και αγωνιώ. Η κυβερνησιμότητα ουσιαστικά είναι αυτό το πλαίσιο που δόθηκε στους Δήμους. Αυτό το πλαίσιο δόθηκε. Δόθηκε, το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι. Εγώ νομίζω ότι υπήρχε και ένα διαφορετικό τρόπο. Αν εγώ ήμουν δήμαρχος. Προφανώς διαφορετικό ήταν και το πνεύμα του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετική είναι η πολιτική αντίληψη της κυβέρνησης, η οποία αναδείχθηκε από τις εκλογές για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επειδή λοιπόν εμείς όσοι μπήκαμε στο Δήμο ως νέες παρατάξεις, νομίζω ότι φάνηκε αυτό. Μπήκαμε με ένα διαφορετικό νόμο, με μια διαφορετική λογική και με τη διάθεση ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, κύριε Οικονόμου, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την πόλη μας. Λοιπόν, είναι ντροπή αυτή τη στιγμή η κατάντια της πόλης και φαίνεται αυτό δηλαδή και συγκριτικά με τους όμορους νομούς, αν θέλετε, το πώς πηγαίνουν τα πράγματα από την Οριστιάδα μέχρι και τη Δράμα και μέχρι και την Καβάλα, και όμως η Ξάνθη δυστυχώς πηγαίνει πίσω. Σας είπα, οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι παράνομες. Δεν είπα αυτό εγώ. Έτσι. Όμως οι απευθείας αναθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήταν παράνομες. Πάντα έμπαινε ένα όριο, αλλά ποτέ δεν ήταν. Τα πράγματα όμως έχουν ξεφύγει και φαίνεται αυτό και βλέπουμε και την εμπειρία την οποία κάποιοι τη διαχειρίζονται πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κάτι καινούριο που λέω εγώ στην πόλη, κύριε Οικονόμου. Είναι λίγο φαϊνότερο πλέον. Το ξέρει και ο τελευταίος συνδημότης μας, ο οποίος κυκλοφορεί έξω και ακούει το τι γίνεται γύρω του. Αλλά αυτά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Νομίζω ότι θα υπάρχουν. Όχι, θα σας φέρω λίγο, γιατί βλέπω ότι το αναδείξατε το θέμα, το σηκώσατε ψηλά και ως κόμμα. Και το ίδιο κάνετε και τώρα, καθώς ζητείτε η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρομαι στην περίπτωση του πρώτου ΕΠΑΛ. Θα συζητηθεί και σήμερα με τηλεδιάσκεψη, 3 η ώρα το μεσημέρι, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατεπήγον πια το θέμα, έκφραση γνώμης για την μετατροπή του, κύριε Χατζηθεοδόρου. Εμείς καταδικάσαμε και το πειραματικό σχολείο σε και πρότυπο. ΕΠΑΛ. Νομίζω ότι και το δελτίο τύπου το ανεβάσατε κι εσείς και βγάλαμε και ως πολίτες και την Ξάνθη προχθές την ανακοίνωση για το πρότυπο ΕΠΑΛ. Νομίζουμε ότι είναι εντελώς σε λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορεί να στηριχθεί, δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πρόγραμμα το που γίνει στον αέρα. Είναι χρήματα τα οποία βρέθηκαν σε ένα πακέτο του ΕΣΠΑ και θέλουν να εισπράξουν και δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Αυτός ο αποκλεισμός και ο διαχωρισμός των αρίστων και μη πραγματικά είναι και γραφικός πλέον. Και βλέποντας τους άριστους σήμερα στο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, από πού να αναφερθώ, από τον διευθυντή της ΕΥΠ, που χωρίς πτυχίο ανέλαβε μια τέτοια θέση και άλλαξε τον νόμο μόνο και μόνο γι' αυτό, να αναφερθούμε για τους επιστημονικούς συνεργάτες που κατάργησε το πτυχίο ΑΕΗ για να μπορέσουν να μπουν όσοι γίνεται περισσότεροι μέσα και διπλασιάσει τους μισθούς της. Αυτό το βόλεμα των ημετέρων, κύριε Οικονόμο, αυτή ουσιαστικά τα τροχτικά που μπήκαν μέσα στο δημόσιο. Είστε κατά των πρότυπων και πειραματικών, είστε κατά του θεσμού. Είμαι κατά των πρότυπων σχολείων, είμαστε υπέρ των πειραματικών σχολείων. Κατά των πρότυπων, υπέρ των πειραματικών. Υπέρ των πειραματικών, να είμαστε ξεκάθαροι και το είπαμε και στην ανακοίνωσή μας. Όσον αφορά το πρότυπο ΕΠΑΛ, κατά είναι πολύ ξεκάθαρο και βάλαμε νομίζω και το πλαίσιο και στην ανακοίνωσή μας. Και να θυμίσω λοιπόν για το πειραματικό ότι πειραματικά σχολεία υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Πού όμως, στις έδρες των πανεπιστημίων, εκεί όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται, οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας εφαρμόζονται, τα νέα προγράμματα κτλ, τα οποία μέσα από εκεί τα παίρνουμε, τα πολλαπλασιάζουμε σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το να έχουμε ένα πρότυπο σχολείο, ένα πειραματικό σχολείο στο πουθενά, και μιλάω για την Καλυθέα, που είχε τη φαϊνή ιδέα η Διευθύντρια Εκπαίδευσης όχι να ιδρύσει, να μετατρέψει εδώ και να διώξει όλα τα παιδιά της Καλυθέας, της γειτονιάς, το σχολείο δηλαδή που είναι ουσιαστικά ο πυρήνας εκεί της νεολαίας, να διώξει τα παιδιά αυτά σε διάφορα άλλα σχολεία χωρίς καν να τα μεταφέρει το δημόσιο, αλλά θα πηγαίνουν τα παιδιά μόνα τους. Άρα λοιπόν φεύγει το σχολείο από τη γειτονιά και γίνεται εκεί ένα σχολείο που θα γίνεται με κλήρωση πειραματικό, το οποίο θα κοιτάει ποιος. Γίνεται για ποιον σκοπό. Δεν το καταλάβαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς παράλογο εγχείρημα. Και θέλετε να το πούμε λίγο πιο απλά. Ο διδασκαλικός σύλλογος της Ξάνθης, το 99% του διδασκαλικού συλλόγου, και ο πρόεδρος, ξέρετε, μόνος Σιριζέος δεν είναι, ο κύριος Δούμος, είναι όλοι απέναντι, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα απέναντι σε αυτό.
Είναι δυνατόν λοιπόν να κάνουν όλοι αυτοί λάθος με το πειραματικό σχολείο? Καλά, υπάρχουν ζητήματα, γιατί προτάσατε, βλέπω, το διδασκαλικό σύλλογο, ο οποίος είναι ένας συνδικαλιστικός σύλλογος. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, και επιστημονικός, και επιστημονικός, αλλά είναι και συνδικαλιστικός. Βεβαίως, αλλά είναι λοιπόν, και επιστημονικός. Πάρα πολύ σημαντικό και διοικείται. Ακούστε με λίγο. Διδάκη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Βλέπω ότι το υπερτονίζεται αυτό. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε, δεν ξέρω αν με την τελευταία αριθμιστική λύθηκε αυτό το θέμα. Η αντίδραση των συλλόγων διδασκόντων όλων των σχολείων της Ξάνθης ήταν ίδια, ήταν παντού αρνητική. Αυτό το θυμίζω και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή δεν υπάρχει σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην Ξάνθη, σε όλο το νομό, που να ρωτήθηκε ο σύλλογος και να έδωσε θετική απάντηση. Ναι, μετατρέψτε το σε πειραματικό, εάν είναι πρωτοβάθμιας, ή σε πρότυπο, εάν είναι δευτεροβάθμιας. Όμως εκεί υπήρχε το εξής ζήτημα. Δεν ξέρω αν με την τελευταία αριθμιστική, κρατώ μια επιφύλαξη, κύριε Χατζηθεοδόρου, αλλά επειδή γνωρίζω ότι επιλύθηκαν κάποια ζητήματα που προβλημάτιζαν εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω αν δόθηκε λύση σε αυτό πολύ σημαντικό, χάναν την οργανική τους θέση. Κύριε Οικονόμου, θέλετε να σας πω ότι αυτό είναι το λιγότερο για μένα, το ότι χάνουν οι συνάδελφοι μας την οργανική τους θέση. Και θέλω να πιστεύω ότι επιλύθηκε τουλάχιστον το θέμα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Το λέω γιατί είμαστε στη διαδικασία έκδοσης ρυθμιστικών για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα πρότυπα και πειραματικά. Κύριε Οικονόμου, άρα λοιπόν, το ξανατονίζω, δεν είναι συνδικαλιστικό λοιπόν το ζήτημα. Δεν είναι οι θέσεις, οι οργανισμοί. Δεν είναι κακός ο συνδικαλισμός, βρε κύριε Χάτζη Θεοδόρου. Ο συνδικαλισμός, κοιτάξτε τώρα, θα πρωταγωνιστήσει με το εργασιακό. Κύριε Οικονόμου. Έχουμε μάθει να βαράμε. Οι συνδικαλιστές και τα. Το ίδιο κάναμε στους δημοσίους υπαλλήλους. Ξαφνικά έχουμε πανδημία. Χρειαζόμαστε γιατρούς, γονατίζουμε, υποκλεινόμαστε. Δηλαδή, αυτά θα σταματήσουμε κάποια στιγμή. Έλεος. Οι κακοί γιατροί με τα φακελάκια. Και κοιτάξτε πού φτάσαμε με την πανδημία. Ο συνδικαλισμός δεν είναι κακό, είναι απαραίτητος. Πρέπει να υπάρχει. Αυτό δεν θα το πείτε σε μένα. Μα εσάς βλέπω να. Είπα τη λέξη συνδικαλισμός και αμέσως. Δεν είναι, πρέπει να υπάρχει συνδικαλισμό. Προσέξτε, θέλω να πω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Και εγώ στην Ένωση των Δημοσιογράφων είμαι ενταγμένη μέλος. Συνδικαλιστική είναι. Από τα 18 μου. Δεν είναι πια τόσο εγκληματικό. Ούτε και σε βρίζει κάποιος όταν σε λέει συνδικαλιστή. Έλεος. Δεν σταματήσει ποτέ να είμαι συνδικαλιστή. Ωραία. Άρα το λύσαμε αυτό. Βεβαίως. Δεν μιλάω. Γιατί φτάνουμε στα άκρα κάποια στιγμή να βάλουμε ένα μέτρο. Στις συζητήσεις μας, τουλάχιστον τις δημόσιες, φτάνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Ο κακός συνδικαλισμός. Έχει και κακούς συνδικαλιστές. Αλλά ο συνδικαλισμός είναι απαραίτητος. Κύριε Οικονόμου, χαίρομαι που το ακούω και από εσάς. Χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Νομίζω ότι εγώ αυτό πρεσβεύω σε όλη μου τη ζωή. Συνδικαλιστής ήμουνα και νιώθω συνδικαλιστής. Και θα είμαι. Δεν το συζητώ. Και πάντα θα είμαι μαζί με τον κλάδο μου και θα κατεβαίνω στις απεργίες. Γιατί ξέρετε, δεν κατεβαίνουν και όλοι στις απεργίες. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν μιλάνε γι' αυτό. Εγώ δεν σας είπα γι' αυτό. Αλλά σας είπα ότι δεν είναι μόνο συνδικαλιστικό το ζήτημα. Και δεν είναι μόνο ότι κάποιοι συνάδελφοι μας θα χάσουν τις οργανικές τους θέσεις. Εγώ λέω ότι με έναν τρόπο, με μία ρύθμιση, αυτοί οι συνάδελφοι κάπου θα βολευτούν, κάπου θα πάνε, δεν θα χάσουν τις δουλειές τους, δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το σημαντικό, σας είπα ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή ο πυρήνας της γειτονιάς, του χωριού κτλ. Χάνει πραγματικά το κέντρο. Και για μένα το κέντρο εκεί των παιδιών είναι το σχολείο. Εκεί είναι το πρωί, εκεί θα είναι και το απόγευμα που θα πάνε στην παιδική του χαρά. Εκεί συγκεντρώνονται όλα αυτά εδώ. Δεν μπορεί να διώχνουν τα παιδιά από τη γειτονιά και να πηγαίνει το. Αποκλείεται να το αναβαθμίζει δηλαδή. Όχι, δεν αναβαθμίζει. Είναι υποβάθμιση τη γειτονιά και είναι κατάργηση ενός σχολείου, κύριε Οικονόμου. Και θα δείτε ότι πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό θα καταρρεύσει. Και επίσης είναι μια πολύ μεγάλη δέσμευση και αυτή, και σας τη λέω και τώρα, ότι αυτό θα καταργηθεί από την επόμενη μέρα μιας της νέας προοδευτικής διακυβέρνησης που θα υπάρξει από τις επόμενες εκλογές. Θα είναι καταργηθεί πραγματικά... η επέκταση των πρότυπων και πειραματικών. Εννοείται, κύριε Οικονόμου. Εννοείται, κύριε Οικονόμου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει για τα πειραματικά και τι λέει για τα πρότυπα. Το έχουμε καταθέσει, το έχουμε βγάλει προς τα έξω και σας είπα, δεν είμαστε απέναντι στα πειραματικά σχολεία. Σας εξήγησα όμως πού και με ποιο τρόπο. Είστε κατά των πρότυπων σχολείων. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα υποψιάζομαι ότι θα είναι αρνητική
η δική σας θέση στη σημερινή γνωμοδότηση. Ναι, κύριε, γιατί μιλάμε για πρότυπο, μιλάμε για επαγγελματικό λύκειο. Η ανακοίνωσή μας αυτό ακριβώς λέει. Ναι, από αυτό φαίνεται. Το βγάλαμε και φανερά, βέβαια, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι πιστεύουμε και το τι λέμε. Και αυτά που λέμε, αυτά εμείς παλεύουμε και γι' αυτά αγωνιζόμαστε και αυτά θέλουμε να εφαρμόσουμε. Και στο πρώτο ΕΠΑΛ, ο Σύλλογος Διδασκόντων, νομίζω και μέρος των γονέων έχει τοποθετηθεί. Δεν το βλέπει θετικά όλο αυτό. Δεν μπορεί το να το βλέπει θετικά, κύριε Οικονόμου. Τι σημαίνει δηλαδή ο καλύτερος και ο χειρότερος? Τα σχολεία είναι για όλους. Τα σχολεία είναι για όλους. Δίνουμε τις ίσες ευκαιρίες για να μπορέσουν τα παιδιά μας να παλέψουν και να προχωρήσουν στη ζωή τους. Ίσες ευκαιρίες. Με τα πρότυπα σχολεία δεν δίνεις ίσες ευκαιρίες. Μέσω των πρότυπων και των πειραματικών. Μην αναβαθμίζεις. Δεν είναι αναβάθμιση αυτό, κύριε Οικονόμου. Μισό λεπτό, ακούστε με λίγο. Αναβαθμίζεις επί της ουσίας συνολικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συνόλου των δημοσίων σχολείων, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Διαφωνώ κάθετα. Τα καινοτόμα προγράμματα τα οποία εισήχθησαν τα πολλά τελευταία χρόνια, τα τελευταία εν πάση περιπτώσει χρόνια, κάποια εξ αυτών γεννήθηκαν μέσα σε τέτοια σχολεία, όχι, κύριε Χατζηθοδόρου. Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή εγώ την εκπαίδευση την υπηρετώ 35 χρόνια, επιτρέψτε μου να το ξέρω λίγο καλύτερα από εσάς. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Τα καινοτόμα προγράμματα, τα οποία μπορεί να έχουν γίνει σε πειραματικά σχολεία, είναι τόσα. Εγώ θα ήθελα να δείτε και να μιλήσετε με εκπαιδευτικούς τα προηγούμενα 20 χρόνια, να σας πω μόνο για το νομό μας. Τα καινοτόμα προγράμματα που έφτιαξαν οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης, του απλού δημοτικού σχολείου, πρώτου, δευτέρου, τρίτου κτλ. Μέσα στην πόλη μας, τα καινοτόμα προγράμματα, τα μεγάλα προγράμματα που έκανα με τις ανταλλαγές στην Ευρώπη, τα Εράσμους, πραγματικά κάποιος μένει με το στόμα ανοιχτό. Δεν χρειαζόμαστε, κύριε Οικονόμου, πειραματικά σχολεία για να γίνουν καινοτόμα προγράμματα. Χρειαζόμαστε υποστηρίξη. Η μεθοδολογία όλων αυτών των εξαιρετικών πραγμάτων, τα οποία ένα μέρος τα παρουσιάσαμε κι εμείς, λέω, η μεθοδολογία, η μέθοδος δηλαδή συγκρότησης, υλοποίησης, εκπόνησης, ξεκίνησε, ξέρετε, από αυτό το θεσμό. Ξεκίνησε, κυρία Οικονόμου. Και στη συνέχεια διαχύθηκε στο σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης και στα δημοτικά. Από πού διαχύθηκε, κύριε Οικονόμου? Με τις επιμορφώσεις, με την καλυτέρευση των σπουδών των ίδιων των εκπαιδευτικών. Αν θυμάστε καλά, σήμερα δεν έχουμε κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος να υπάρχει με διετή ακαδημία. Όλοι έκαναν την εξομοίωσή τους, προχώρησαν σε αυτό και σήμερα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, δεν μιλάω για τους νεότερους τώρα οι οποίοι βγαίνουν, αλλά μιλάω ακόμα και για τη δική μου ηλικία, έχουν ένα μεταπτυχιακό, έχουν εκατοντάδες ώρες επιμόρφωσης, έχουν υπολογιστές, έχουν τα πάντα, έχουν γλώσσες. Κύριε Οικονόμου, το επίπεδο πραγματικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, το εκπαιδευτικό προσωπικό, έχει ανέβει. Τι να σας πω τώρα, στα ύψη. Και ξέρετε, επειδή είχαμε και την δυνατότητα της σύγκρισης με άλλες χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, ακόμα και τις ανατολικές χώρες, είμαστε πάρα πολύ καλά, κύριε Οικονόμου. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Γιατί αυτό δεν το βλέπουμε και δεν το λέμε? Εκεί πρέπει να επικροτήσουμε τους εκπαιδευτικούς μας. Και σας λέω, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, το ζω τα τελευταία 35 χρόνια. Άρα ξέρω το τι συμβαίνει. Ξέρω το τι συμβαίνει. Τα πειραματικά σχολεία είναι για άλλο λόγο. Εκεί που πρέπει και υπάρχουν παιδαγωγικά τμήματα. Τα πρότυπα σχολεία είναι εντελώς σχολεία αρίστων, χωρίς να προσφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο, κύριε Οικονόμου. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα στο παρελθόν και απέτυχαν. Τώρα, ποια είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας? Είναι αυτή η νεοφιλελεύθερη λογική της Θάτσερ. Αυτό, το ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί από εσάς. Όχι, δεν είναι έτσι όμως, κύριε Οικονόμου, για μας. Για μας πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά μας τις ευκαιρίες. Και επαναλαμβάνω, για τους 25.000 δυστυχώς νέους φοιτητές που δεν θα γίνουν φέτος και θα αναγκαστούν οι γονείς τους να τους στείλουν στα κολέγια και στους χορηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα θλιβερά, τα οποία πρέπει όλοι μαζί να αλλάξουμε και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δοθεί η δυνατότητα στην κοινωνία να αποφασίσει η άλλη μια φορά για την τύχη της. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Χατζηθοδόρου. Νομίζω ότι όλες τις ύλες ήταν τούτη η παρέμβαση. Είχαμε και αρκετό καιρό, βέβαια, να τα πούμε με τον κύριο Χατζηθοδόρου, ομολογώ. Οπότε μπήκε και η επικαιρότητα, συνολικά η πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Και βεβαίως εκείνα τα οποία φτάνουν έτσι μέχρι και την μικρή μας εδώ πόλη, μέχρι και τον νομό της Ξάνθης και επηρεάζουν και τις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εγώ σας ευχαριστώ πάντα που μας φιλοξενείτε. Νομίζω ότι η κουβέντα μαζί σας πάντα είναι ενδιαφέρουσα και πολλές φορές
και με ένταση και νομίζω ότι αυτό περνάει και στον κόσμο έξω. Σας ευχαριστώ δεν το πάρα. Κάνω, ξέρετε, αυτό. Θέλω να είμαι πάντοτε ευγενική, διότι αντιλαμβάνεστε ότι φιλοξενώ. Εννοείται. Ακόμη και όταν ζητείτε παρέμβαση. Όμως στην πολιτική συζήτηση έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να μπαίνουν και τα αντεπιχειρήματα. Γιατί? Για να μπορέσει να αναδειχθεί η πολιτική θέση την οποία ο φιλοξενούμενος θέλει να ορθώσει και να επικοινωνήσει στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρομαι να μιλάω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ, κύριε Χατζηθεοδόρου. Πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα. Βεβαίως. Τώρα ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηθεοδόρου. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπέρ των πειραματικών κατά των πρότυπων σχολείων. Σήμερα η συζήτηση στις 3 στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με την έκφραση, με την γνωμοδότηση, την έκφραση γνώμης του Δημοτικού μας Συμβουλίου σχετικά με το πρότυπο ΕΠΑΛ, επαγγελματικό λύκειο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η θέση των πολιτών για την Ξάνθη θα είναι και αρνητική.